Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε? Καλά είμαστε. Πώς είστε? Καλώστες. Ελάτε, ελάτε. Καλώς σας βρίσκω. Πώς είστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας? Η εβδομάδα μου ξεκίνησε μαζί σας. Τι ωραία. Και φυσικά έχω πάθει εξάρτηση, γιατί παρακολουθώ το TV Queen και εμένα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη περηφάνεια, και ξέρετε όλα αυτά, διότι για μένα είσαστε οι μαθητριές μου και έτσι θα είστε για πάντα. Οπότε θα χαίρομαι διπλά και τριπλά. Ήθελα να πω το εξής ξεκινώντας. Καταρχάς, επειδή δεν ήσασταν όλες εδώ την προηγούμενη φορά, λείπατε. Είπα στις συμμαθήτριές σας να διαβιβάσουν σε αυτές που λείπατε τα 1000 συγχαρητήρια για τα δελτία που παρουσιάσατε. Όπως επίσης κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά με τις συνεντεύξεις. Και ήμουνα πάρα πολύ ικανοποιημένη και νομίζω ότι με λίγη δουλειά ακόμη θα είσαστε πανέτοιμες. Το σχόλιο που μας έκανε ότι είναι περήφανη για μας είναι πολύ όμορφο, αλλά πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό από τις κριτικές που μας κάνανε την Κυριακή. Θα ήθελα να ξέρετε, γιατί το κομμάτι του καιρού, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο χρηστικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να νιώσετε ότι είναι το καιρικό ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα τα οποία παρουσιάζονται είτε στο ραδιόφωνο είτε στη τηλεόραση. Εξαιτίας δε όλης αυτής της αλλαγής της κλιματικής που έχουμε υποστεί, το δελτίο καιρού θα πηγαίνει πολύ ψηλά σε δημοφιλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο του καιρού. 3, 2, 1, πάμε για δελτίο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει η αυριανή ημέρα στη χώρα μας. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Για αύριο Τετάρτη προς τα κεντρικά και βόρεια θα συναντήσουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Τοπικά ισχυροί νοτιάδες θα επικρατήσουν μέσα στο Ιόνιο αλλά και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Στον αντίποδα, μέσα στο Αιγαίο θα συναντήσουμε μέτριους και τοπικά ισχυρούς βοριάδες. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές με μέτριους ανατολικούς ανέμους στις γυροθαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στο κέντρο της πόλης από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί πρόγνωση και για άλλες περιοχές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δελτίο του καιρού δεν μπορείτε πολύ να αυτοσχεδιάσετε, αλλά σας δίνετε... Έλα αγάπη, για πες. Εγώ. Ναι. Τι είδες? Προσπάθησα να σημειώσω λίγο τη ροή που είχε ο παρουσιαστής. Ιδανικά θα ήθελα εμάς να το ξαναβάλω πάλι. Εμάς το κείμενο που μας δώσανε, είναι πολύ δυσνόητο, ναι. Ξύλινο. Συνήθως τα κείμενα του καιρού είναι λίγο ξύλινα, γιατί δεν μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε και να πείτε, δεν μπορείτε να πείτε μικρή ψυχάλα στην αρχή και θα γίνει πιο χοντρή βροχή και μετά, αλλά όλα μπορείτε να τα φέρετε, όλα τα κείμενα μπορείτε να τα φέρετε στην προσωπικότητά σας. Δηλαδή μπορείτε να είσαστε πολύ πιο... Ευχάριστες. Να μην είσαστε εδώ. Έχουμε έναν άντρα που είναι τελείως άλλη η σωματοδομή ενός άντρα και το στυλ ενός άντρα όταν λέει δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε πολύ όμορφα κορίτσια και μπορείτε αυτό που έχετε να πείτε να το φέρετε στα μέτρα σας. Έχει κάποια δουλέψει πάνω στο δελτίο?
Εγώ ναι, αλλά επειδή δεν έλεγε ότι είναι το κεντρικό δελτίο καιρού και έχω δει και πολύ πιο φαν δελτία καιρού, είπα να το κάνω πιο φαν. Να σου πω κάτι. Θέλω να δω τι έχεις κάνει. Θέλετε να δούμε λίγο την προσπάθεια της Βασιλείας, ναι, να έρθει ναι. Το έχω κάνει πολύ. Πώς ήταν αυτό που είναι πολύ φαν, που κάνουν την πλάκα. Εντάξει, όχι τόσο. Αλλά ναι. Έχω βάλει αστεία. Με σήκωσε να το πω. Δεν το έχω κάνει πρόβα ακόμα παρουσίαση. Αλλά θέλω να δω να μου πει πώς είναι και δομικά και σαν ροή. Και αν χρησιμοποιώ τις σωστές λέξεις. Το Netflix and Chill θα πάρει φωτιά αυτή τη βδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα με καιρικές συνθήκες που θυμίζουν Ηνωμένο Βασίλειο, αφού αναμένουμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ ηλιοφάνεια με δόντια παρατήρουμε στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, αυξημένα στις θερμές ώρες, κυρίως στα γύρω ορεινά που θα κυμανθεί από 12 με 16. Στην Αττική ο Ποσειδώνας φαίνεται να έχει πάρει ρεπό, αφού ο καιρός θα είναι έθριος από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και μεμονωμένες νεφώσεις. 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θα είναι η θερμοκρασία παραθαλάσσια για αυτούς που θέλουν να γευστούν λίγο θάλασσα, ενώ για τους περιπετειώδεις πεζοπόρους μας, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητές διαφθείσεις ασθενείς, με πρόσχερες βροχές και καταιγίδες στους κολοφόνες της Αττικής. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς να σου πω ότι μ' αρέσει που πρωτοτύπησες και έκανες ένα δελτίο το οποίο δεν είναι το στημένο δελτίο, το κλασικό. Ναι. Εγώ θέλω το ύφος να βρείτε και το ύφος σου. Θέλω να είναι πιο χαλαρό. Θέλω να χαμογελάσεις στους πεζοπόρους. Όχι γκριμάτσες. Δεν είπα να κάνεις γκριμάτσες. Είπα να χαμογελάσεις. Γιατί όταν λες ότι αν είσαστε περιπετειώδεις πεζοπόροι, εκεί κοιτάς τον κόσμο. Δηλαδή, δεν ξεχνάτε ότι είστε κυρίες, είστε γυναίκες που έχετε μια θηλυκότητα που την, θα τη βάλω εντός εισαγωγικών, τη χρησιμοποιείτε με ένα μέτρο, έτσι ώστε να μην είστε προκλητικές, αλλά να είστε ευχάριστες και να λέει ο άλλος, αχ κοπέλα μου, τι ωραία που τα λες. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη, μου κάνει πάρα πολύ καλά σχόλια, χάρηκα πάρα πολύ, σ' άρεσε πολύ. Και χαίρομαι που είμαι σε καλό δρόμο, γιατί πήγα σήμερα λίγο με το άγχος ότι ή το έχω κάνει σωστά και είμαι σε καλό δρόμο ή πρέπει να το ξανακάνω όλο από την αρχή. Και ευτυχώς είμαι σε καλό δρόμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, παιδιά, και θα σας το πω, να δουλεύετε δημιουργικά μεταξύ σας. Δεν ξέρω πόσο το έχετε καταφέρει, αλλά ό,τι συναντάτε εδώ η μία στην άλλη, θα το συναντήσετε με διαφορά προσώπων έξω στα μίντια. Δηλαδή, δεν είναι ότι εδώ είναι καταπληκτικά ή ζόρικα και έξω είναι περίπου το ίδιο θα είναι. Αλλά να θυμάστε πάντα ότι όταν φοβόμαστε, παίρνουμε το φόβο μας αγκαζέ και προχωράμε. Τριανταφυλιά σε βλέπω πολύ αμίλητη, σκεπτική. Άλλη η τριανταφυλιά σήμερα. Είναι όλα αυτά που λέτε και τα συνδυάζω και λίγο έτσι μου πιάνει μια συγκίνηση. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι λίγο. Συγκίνηση. Ναι. Γιατί? Ναι. Μέσα από τις παρατηρήσεις, παραδείγματος χάρη σε αυτά που έχω ακούσει ως προς εμένα και κάθε μια κοπέλα ξεχωριστά, τα σκέφτομαι πολύ καλά αυτά που λέτε και με βοηθάνε να... Χαίρομαι πολύ να ξέρετε ότι ό,τι περνάτε, ό,τι έχετε περάσει, το έχω περάσει. Εγώ έχω δει απλώς τις επόμενες στροφές που εσείς θα κληθείτε να περάσετε. Και επειδή έχω οδηγήσει, θέλω να σας πω μην μπεις εκείνη τη στροφή με 150, γιατί θα σου φύγει το αυτοκίνητο. Αυτό εκμεταλλευτείτε από μένα. Η τριανταφυλιά ήταν λίγο πιο υποτονική σήμερα στο μάθημα και δεν μιλούσε τόσο και αυτό κίνησε την περιέργεια. Θεωρώ ότι έχει ακούσει πάρα πολλά σχόλια για τον χαρακτήρα της και για το πόσο έντονη είναι. Και ίσως αυτό την έχει κάνει να προβληματιστεί και να αλλάξει στάση. Μέχρι εδώ είμαστε καλά, είμαστε συντονισμένες. Ναι, πριν πάμε μπορούμε να πούμε τι σημαίνει όμβρη. Α, ναι. Α, όμβρη, είναι το νερό, όμβρια ύδατα. Όμβρια. Τι σημαίνουν τα όμβρια ύδατα. Έντονη βροχόπτωση. Όμβρια, ναι, βροχόπτωση, έντονη βροχόπτωση. Επιτέλους μάθαμε τι είναι η όμβρη. Πραγματικά, θέλω στο Twitter να μας γράψετε ποιοι το ήξερα. Γιατί εδώ όλα τα κορίτσια, δηλαδή, δεν ήταν κανένα σίγουρο. Ήρθα στο TV Queen για να κάνω μαθήματα, παιδιά. Επέστρεψα στο δημοτικό.